Τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα που ήδη προεκλογικά είχε εξαγγείλει η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να διορθώσει τα κακώς κείμενα, ειδικά σε ζητήματα που μεταξύ άλλων αφορούν τη διαφθορά αλλά και τη μεταχείριση βαρυπινητών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει 5 σημαντικές αλλαγές που αφορούν το άρθρο 105 με στόχο να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για την υποόρους αποφυλάκηση βαρυπινητών, το άρθρο 272 ώστε να μετατραπούν σε κακούργημα οι παραβάσεις για χρήση εκρηκτικών υλών και έτσι σε αυτό να συμπεριληφθούν και οι μολότοφ, το άρθρο 315 με επαναφορά της παραγράφου 2 που έχει να κάνει με τις σωματικές βλάβες σε συμβολιογράφους, το άρθρο 236 για να μετατραπεί σε κακούργημα ενεργητική δωροδοκία, ενώ αναμένεται να γίνει επαναφορά και ορισμένων πτεσμάτων που καταργήθηκαν με τις πρόσφατες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές, οι οποίες πρόκειται να γίνουν, πρέπει να γίνουν, διότι οι ποινές πρέπει να χαρακτηρίζονται να είναι δίκαιες, να επιβάλλονται και να στοχεύουν στην προστασία και την ασφάλεια των πολιτών. Παρά τις δρομολογούμενες αλλαγές, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν πως η δουλειά που έκανε η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή δεν είναι προς ακύρωση, απλά χρειάζεται να διορθωθούν κάποιες αστοχίες. Υπάρχουν πολλές διατάξεις οι οποίες πρέπει να μεταρρυθμιστούν, όπως είναι και η διάταξη που αφορά τις κλοπές. Πληροφορίες αναφέρουν πως η κίνηση της κυβέρνησης να επισπεύσει τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα έχει να κάνει και με τις φήμες πως θα υπάρξει φθινοπορεινή έκτακτη αξιολόγηση της χώρας μας από την ομάδα εργασίας του ΟΣΑ για τη δωροδοκία.